πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να σβήσουν τις φλόγες που ξέσπασαν λίγο πριν από τις 4 το μεσημέρι σε έκταση ανάμεσα στο Γοργολαΐνη και τον Κρουσόνα. Το έργο της κατάσβεσης είναι δύσκολο λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή, με τους πυροσβέστες από ξηρά και αέρα να προσπαθούν να οριοθετήσουν και να ελέγξουν την πυρκαγιά πριν αυτή επεκταθεί. Η πυρκαγιά τέθηκε σύντομα υπό μερικό έλεγχο και στο σημείο παραμένουν ακόμα οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Είναι άμεση κινητοποίηση από την υπηρεσία μας, 18 οχημάτων με 50 άντρες, ομάδα των drones και παράλληλα και το εναέριο μέσον, το οποίο βοήθησε στην κατάσβεση. Γίνανε καταστάσεις και καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να θέσουμε την πυρκαγιά υπό μερικό έλεγχο. Μέσα στις δύο πρώτες ώρες της επιχείρησης, οι πυροσβέστες καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, παραμένοντας όμως στο σημείο υπό το φόβο της αναζωπήρωσης. Λόγω των συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή, των υψηλών θερμοκρασιών και του ανέμου, έγινε η κινητοποίηση γρήγορα και καταφέραμε και θέσαμε την πυρκαγιά υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατέκαψε 17 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης, αλλά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις με κυρίως ελαιόδεντρα. Διασφαλίζουμε την περίμετρο, θα φυλάξουμε την περιοχή, θα παραμείνουν οχήματα εδώ μέχρι να είμαστε πλήρως ασφαλισμένοι όσον αφορά την επέκτασή της ή αν κάποιες αναζωπήρωσεις αν τυχόν συμβεί.